Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύει πολλά μια χαρά το πνεύμα της αηδίας, πανταγού παρών και τα πάντα πληρών, εις αγαπώς των αγαθών και της ζωής κορυφός, ελθέ και σκήνωσε και κατάρρευσε εμάς ο Πατρός της Ιδρύτου και σώσε με καθέα του εξακάσιμο. Αμήν. Πάντα η Γραφή, η Αγία Γραφή, είναι επίκαιρη και πάντα ο Λόγος του Θεού είναι διδακτικός αλλά και προφητικός. Είναι 100% για όλη την Αγία Γραφή αυτό που ανέφερα, ότι είναι διδακτικός και προφητικός ο Λόγος του Θεού, όλη η Αγία Γραφή. Ο Κύριος ο ίδιος με την ίδια του τη ζωή ένα μάθημα έδωσε, ένα και μοναδικό μάθημα, ότι αυτό που σοφρονίζει, βάζει μυαλό και σώζει τον άνθρωπο, είναι η μετρημένη ταπεινή, συγχρόνως δε και ζωή φτωχική. Δύο μέσα στην Αγία Γραφή, δύο γυναίκες και μάλιστα χείρες γυναίκες μακαρίζονται από το στόμα του Χριστού και βεβαίως από το στόμα της Αγίας Τριάδος. Γιατί εγώ είμαι, λέει ο Κύριος, στον Πατέρα μου μέσα, ο Πατέρας μου είναι μέσα σε μένα, ναι, τα για πράγμα το ίδιο. Μέσα στον ένα και στον άλλο. Το ένα, το καθένα πρόσωπο, ο Πατέρας είναι μέσα στο Υιό, ο Υιός μέσα στον Πατέρα και το Υιό Πνεύμα μέσα στον Πατέρα και τον Υιό. Συνεπώς, έγκριτα και παραδείγματα για μίμηση, ο ουρανός πρόβαλε ανάμεσα στα άλλα δύο πρόσωπα που κατά τη γνώμη του κόσμου, κατά τη γνώμη του κόσμου, δεν είχαν τον ίδιο μοίρα. Η μία είναι Χήρα που πήγε και έριξε τα δύο λεπτά μέσα στο κουμπαρά της ελεημοσύνης και δεν είχε τίποτε άλλο καθόλου στη τσέπη της και στο σπίτι της. Αυτή ήταν όλη και όλη η περιουσία της. Την έριξε για ελεημοσύνη. Η άλλη και αυτή η Χήρα, εκεί στην Χήρα την πρώτη δεν μνημονεύονται παιδιά. Στη Χήρα τη δεύτερη που αναφέρεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, μνημονεύεται παιδί. Μιλάμε για τη Χήρα που υποδέχτηκε και φιλοξένησε τον προφήτη Ηλία. Ο Κύριος είπε
στην πρώτη ότι την επένεσε δημόσια, την επένεσε δημόσια. Μόνο αυτή η χείρα έκανε ελεημοσύνη. Γιατί έδωσε αυτό που είχε όλο όλο και δεν είχε παραπέρα ούτε να φάει. Και για τη δεύτερη το ίδιο έκανε ο Κύριος. Γιατί αναφέρει με το στόμα του, ο ίδιος λέει, δύο ήσαν οι χείρες λέει. Μία αυτή με τα δύο λεπτά και άλλη λέει εκεί στα σαρεπτά της Συρίας που πήγε ο προφήτης Ηλίας. Και τις δύο τις εγκομίασε ο Κύριος. Όχι μόνο τις εγκομίασε, αλλά και στεφάνια έπλεξε ως βραβεία για τις γυναίκες, τις δύο χείρες αυτές. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι στην εποχή του προφήτη Ηλία, θέλω να το προσέξουμε εκείνο το πράγμα, κουράστηκε λέει η γη, κουράστηκε η γη και δεν έδινε καρπούς. Και σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τα αμαρτήματα των ανθρώπων έγιναν αιτία να αφαιρέσει ο Θεός τη μεγάλη αυτή δωρεά να δίνει η γη καρπούς. Τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Από το λογισμό του καθενός μας σίγουρα περνάει ότι η γενιά μας, η εποχή μας δεν είναι λιγότερο κακή, αμαρτωλή από την εποχή του Ηλία. Γιατί ο αδερφός κουνάει το κεφάλι, λέει μπορεί και δεν μπορεί, δεν ξέρω αν εννοεί αυτό, αλλά ο Κύριος μας δίνει την απάντηση ότι την ημέρα της κρίσεως οι άνθρωποι εκείνη της εποχής θα βρουν επιοίκεια μπροστά στον Κύριο, το λέει ο Κύριος ο ίδιος, λέει ουέσι χαραζίν, ουέσι βυθισαϊδά, αλίμονο σε σένα χαραζίν μια πόλη και η άλλη πόλη. Γιατί εσείς με βλέπετε, με ακούτε, με βλέπετε πόσα θαύματα κάνω και με ακούτε τι λέω. Πλην όμως δεν με ακούτε. Γι' αυτό λέει την ημέρα της κρίσεως αυτοί που δεν με είδαν και τα χειρότεροι θα είναι σε καλύτερη μοίρα από εσάς που με ακούτε τώρα και θεωρείστε καλύτεροι από αυτούς γιατί με βλέπετε εμένα. Δεν είναι προσόν να είσαι χριστιανός και να υπερηφανεύεσαι γιατί φέρνεις το όνομα. Είναι προσόν. Δεν είναι προσόν. Βάρος είναι. Είναι βάρος. Και ας το σημειώσουμε και να το δέσουμε. Εγώ που μελετούσα τον Ιερό Χρυσόστομο στο θέμα αυτό επάνω, αυτό περνούσε από το λογισμό μου. Καμπάνα είναι που χτυπάει για όλες τις εποχές. Θα δούμε λοιπόν. Λέει έπαψε η γη να δίνει καρπό και αυτό αιτία ήταν τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Συνέβη λοιπόν
φοβερή πείνα. Το γνωρίζουμε όλοι. Πείνα φοβερότερη από όλες τις πείνες που είχα γίνει πριν από αυτή την πείνα που έγινε στην εποχή του προφήτη Ηλία. Πολύ φοβερή πείνα. Θα πείτε γιατί το επέλεξα, για δύο λόγους. Διότι κάτι τέτοιο μυρίζει, αν καίγεται το σπίτι του γείτονα που δεν έχει να φάει και δεν έχει να δουλέψει, και το δικό μου σπίτι κινδυνεύει. Δεν είναι μόνο του γείτονα. Συναντάω ένα στον δρόμο προχθές, τον είχα χρόνια μαθητή στο, πριν από 40 χρόνια και στο Μαρκόπουλο. Εμείς καλά περάσαμε, μου λέει. Α, του λέω, βαριά κουβέντα είπες, του λέω. Εμείς είμαστε μόνο στη γη επάνω, που περάσαμε καλά. Αυτοί που έρχονται, λοιπόν, την πείνα αυτή που συνέβη στην εποχή του προφήτη Ηλία, την είχε κατ' εντολή του Θεού προκαλέσει ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας. Την είχε προκαλέσει. Να αναφέρω τα συμβάντα, τα γεγονότα. Στο λαό του, ο Ισραηλικός λαός είπε, φύγε Θεέ, δεν σε χρειαζόμαστε. Αποστάτησε από το Θεό και ανύψωσε αγάλματα του Βαάλ και της Αστάρτης και προσκυνούσαν αυτά και έκαναν θυσίες στα αγάλματα αυτά. Κοιτάξτε ομοιότητα, η νέα εποχή, αυτοί που έχουν τα ενία και κυβερνάνε, είναι της νέας εποχής, το φωνάζουμε. Δεν το λέμε εμείς. Νέα εποχή και νέα εποχή. Έχουν κάνει εισαγωγή σε παμπάλαια σε παμπάλαια θρησκεία, ανύπαρκτη στην ουσία, τους 12 θεούς του Ολύμπου. Τους έφεραν πάλι και λένε, εμείς μαζί με αυτά είμαστε και χριστιανοί. Είμαστε και χριστιανοί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα ίδια γεγονότα, λέει ο προφήτης Δαβίδ, γύρω, λέει, από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, μέσα στο ψαλτήρι το λέει, είναι τοκογλύφοι και επιβάλλουν τόκους φοβερούς στα δάνεια που δίνουν. Έχουμε λοιπόν τα αγάλματα του Βάλτζα Στάρτης. Έχουμε τοκογλυφία, αλλά έχουμε και φοβερή αμαρτία. Επόμενο είναι, λες, φύγε από εμένα. Τι αγκαλιάζεις άμα διώχνεις το Χριστό σήμερα, τη βρωμιά και το χάος. Τη βρωμιά και το χάος. Όταν πρόκειται ο Θεός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν πρόκειται ο Θεός να πω τη λέξη να τιμωρήσει, δεν τιμωρεί ο Θεός. Αλλά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να τιμωρήσει, λέει, με το πνεύμα, ότι πρόξενος της τιμωρίας είμαι εγώ. Τη στιγμή που σβήνω το φως, δεν θα δω και θα πέσω και θα σακιστώ. Λέει, τυφλός,
που οδηγεί. Άλλο τυφλό, αμφότεροι και οι δύο μέσα στο λάκκο θα πέσουν. Δεν έχουν φως και οι δύο στο λάκκο θα πέσουν. Όταν πρόκειται λοιπόν να αφήσει ο Θεός να αυτοτιμωρηθεί ο άνθρωπος, να αυτοτιμωρηθεί ο άνθρωπος. Επιτρέπει τα αμαρτήματα που προκαλούν τη τιμωρία να φαίνονται δημόσιο θέαμα. Δημόσιο θέαμα. Σήμερα, αν δεν φαίνονται από τα μέσα των τηλεοράσεων, όχι μόνο φαίνονται, αλλά προβάλλονται με όλη την ανέδεια που υπάρχει. Με όλη την ανέδεια που υπάρχει. Λέει, επρόκειτο να πέσει φωτιά, να κάψει τα Σόδωμα. Είχε πάρει την απόφαση ο Θεός να πει, επιτρέπω να καταποντιστούν. Τι έκανε? Άφησε να εκδώσουν την απόφαση και να συνηγορήσουν για αυτή την καταδίκη και οι ίδιοι άνθρωποι. Να πούνε, ναι, έτσι πως πάμε πρέπει να βουλιάξουμε. Λέει ο Κοσμάκης, εκεί που φτάσαμε, τι περιμένουμε? Ήδη όμοια με εκείνα που θα ακούσετε, είναι και αυτά που λέμε τώρα. Εκεί που φτάσαμε να επιδεικνύεται από τηλεοράσεως δημόσια χωρίς καμιά αισχύνη η ομοφιλοφιλία και να προβάλλεται για να γίνει θεσμός του γάμου η ομοφιλοφιλία. Όταν λοιπόν επρόκειτο να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ο Θεός στέλνει τους αγγέλους, το ξέρουμε πολύ καλά. Κάτι που μας το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ας το προσέξουμε. Τι λέει? Έστειλε τρεις αγγέλους να ενημερώσουν τον Λότ. Να του πούνε, ξέρεις, φύγε, γιατί τα Σόδωμα και τα Γόμορα τέρμα ζωής, δεν πρόκειται να μείνουν άλλο. Οι άγγελοι, λέει, με μορφή ανθρώπου έφτασαν στο σπίτι του Λότ και τους είδαν οι Σοδομίτες, τους είδαν οι Σοδομίτες ως ανθρώπους ωραιότατους και είπαν, να ικανοποιήσουμε την όρεξή μας. Πω κάτι. Να πεις. Το είχανε ψηφίσει δια νόμου, όποιος πήγαινε νέος στις πόλεις αυτές έπρεπε να τον διασκεδάσουν. Λοιπόν, το αναφέρει αυτό. Αφού ήταν κανόνας πια. Και τώρα γίνει κανόνας. Κανόνας, θέλω να καταλήξω, να το προσέξω με εκείνο που θα πω. Το τόνισα και τη γραφή και το Χρυσόστομο μαζί που το σχολιάζει. Λέγει, όλοι οι Σοδομίτες έκανα και περικύκλωσα το. Για ποιο λόγο παραχώρησε ο Θεός να τους δούνε? Μπορούσε και με μήνυμα να του πει φύγε. Έτσι. Και να σηκωθεί να φύγει. Μπορούσε να κατέβουν οι άγγελοι και να μην τους δουν οι άλλοι. Και δεν το έκανε αυτό ο Θεός. Το έκανε για να δουν όλοι ποια ήταν η κατάντια και έπρεπε όλοι όσοι είδαν την κατάντια να εκδώσουν την απόφαση να πούνε δεν πρέπει άλλο να υπάρχουν στον πλανήτη επάνω αυτοί που άλλαξαν τη φύση, την ανθρώπινη, την ανδρική. Δεν πρέπει άλλο να μείνουν. Γι' αυτό λέει παραχώρησε ο Θεός. Λέει, τι συμβαίνει, λέει ο Χρυσόστομος. Δικάζουν ένα μελοθάνατο οι δικαστές και καλούν τότε, όχι τώρα, την εποχή εκείνη, την πόλη ολόκληρη
και έχουν και τους συνήγορους, έχουν και τους άλλους, έχουν και το λαό που έχουν δει το έγκλημα που έχουν διαπράξει, που είχε βάλει και, είχε βάλει και ο λαός στην απόφασή του και συνηγορεί υπέρ της καταδίκησης και λέει δημόσια και πανδημή, όλος ο Δήμος μαζί, βγάζει την απόφαση και λέει εις θάνατο. Και εδώ αφήνει ο Θεός να μην υπάρχει δικαιολογία αν κάποιο παγκόσμιο κακό οδηγήσει σε θάνατο ομαδικό την ανθρωπότητα. Να καταλάβουμε ότι εμείς επισύραμε από μονάχοι μας, αυτεπάγγελτα την καταδίκη μας, όχι από ψηλά, όχι από ψηλά. Τη μια σεισμός, την άλλη τσουνάμι, την άλλη Τσερνομπίλ, 20 χρόνια γραμμένο και παραπάνω, πέμπτος τόμος του πατρός Παϊσίου. Γέροντα τον ρωτάνε το πατέρα Παΐσιο, μας μιλάτε και μας λέτε ότι θα έρθει η εποχή που θα δηλητηριαστούν τα πράγματα. Τότε τι να κάνουμε, τι θα φάμε? Απαντάει ο γέροντας, θα παίρνετε το αγαθό που παράγει η γη, θα κάνετε το σταυρό σας, θα το σταυρώνετε, του πατίνε επάνω όφεν και σκορπίον και θα φεύγουν όλα τα κακά που είχε πάνω του. Το πράγμα θα είναι φοβερό για εκείνον που δεν πιστεύει. Και αναφέρει ένα ωραίο παράδειγμα. Λέει, στο λαυσαϊκό μέσα, σε ένα βιβλίο πατερικό, στέλνει ο γέροντας ένα καλό γερο παιδί, θα του βγάλει νερό από το πηγάδι παραπέρα και πάει και βλέπει ένα φίδι δηλητηριώδες. Γυρίζει πίσω και του λέει, γέροντα, ένα φίδι τεράστιο μες στο πηγάδι. Του λέει, αν όλα τα πηγάδια έχουν φίδια, δεν θα πιούμε νερό? Βγάζει ο γέροντας από το πηγάδι, ή σταυρό, σταύρο το πηγάδι λέει ολόκληρο, και πήρε και έπιε νερό. Να μην έχουμε ενδιασμό, πίστη να έχουμε, πίστη να έχουμε. Αυτό μας λείπει. Πρόσθες ημίν πίστη, Κύριε. Είναι αγαθό της προσευχής μας. Αγαθό της προσευχής μας. Επαναλαμβάνω, ήδη έχουμε την εικόνα, την παγκόσμια, ότι ο κόσμος έχει διαλύσει κυριολεκτικά, έχει σβήσει τις αξίες όλες και έχει υψώσει για αξία το χρήμα, και αυτό και υποφέρει τώρα, και επιπλέον τα ήθη τα ανθρώπινα έχουν ξεπέσει. Έχουν ξεπέσει. Δηλαδή έχει παγκόσμια εξορκύλη η ανθρωπότητα. Και έχει βγάλει επομένως από ό,τι είπαμε προηγουμένως την απόφαση η παγκόσμια κοινή γνώμη. Έτσι πως πάμε, καλό δεν θα έχουμε. Έχει βγει. Το ίδιο και τότε που τα Σόδωμα και τα Γόμορα έπεσαν. Λοιπόν, ήταν λοιπόν η πείνα αφόρητο κακό. Μα δεν έχεις να φας. Διότι δεν είχε κάνει μόνο τη γη άκαρπη η φοβερή φωνή του προφήτη, η φωνή του προφήτη. Τώρα η φωνή του προφήτη περνάει και σε εμάς μέσα. Γιατί λέει οι γραφές, δεν είναι μιας εποχής. Ακριβώς. Είναι όλων των εποχών. Δεν σβήνεται. Ήμουνα στο Άγιον Όρος, ένα γεροντάκι Άγιο. Δεν ξέρω αν είμαστε μαζί τάσο στην Αγία Άννα τη Μικρή. Που είχαμε πάει, δεν μπορεί να είμαστε μαζί, έλεγε
έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Δεν υπάρχει άλλο πιο βέβαιο από το λόγο το προφητικό των Αγίων Γραφών. Βάρεσε πάνω σε αυτά και προχώρα. Και προχώρα. Λοιπόν, επεκράτησε λοιπόν ξηρασία και κατέβαψε και κατάκαυσε η ξηρασία την επιφάνεια της γης εκεί. Και δεν σταμάτησε, λέει, μόνο στην επιφάνεια η ξηρασία, αλλά προχώρησε και στα σπλάχνα της μέσα. Έσκαβες και ήτανε πέτρα το χώμα στα σπλάχνα της. Γιατί λοιπόν λέγει ο Θεός τον προφήτη στη συνέχεια, αφού έδωσε εντολή, ανάστηθη, σήκω και πορεύθητη στα Σαρεφθά της Σιδώνος. Πήγαινε στη Σιδώνα, στα Σαρεφθά. Εκεί εντελούμε γενική χείρα του διαθρέψεσαι. Εκεί που θα πας, έχω δώσει εντολή σε γυναίκα χείρα να σε ταΐσει. Λίγο πριν την εντολή αυτή, ο προφήτης Ηλίας στο χήμαρο Χωράθ που είχε καταφύγει για να αποφύγει την οργή του βασιλιά Αχάβ, τον τάιζε γεράκι. Λέει, το γεράκι εκτελούσε εντολή. Είχε μάθει, λέει ο προφήτης, να παίρνει, λέει, και από βρώμικα πτηνά ή ζώα την τροφή που του έδινε ο Θεός. Είχε μάθει να παίρνει και από βρώμικα, αφού ο Θεός το επέτρεπε, έτρωγε και το βρώμικο. Αν στις ημέρες μας συμβεί να φάμε βρώμικο, το επιτρέπει ο Θεός. Το επιτρέπει ο Θεός. Τελείωσε. Παππούλη, είπα σε έναν τότε, πόσο είναι, 20 και πλέον χρόνια, το Τσερνομπίλ, είπα στη Βιλέμ σε ένα παππούλη που είχε 7 παιδιά. Τώρα που δεν πλησιάζει κανείς τα φρούτα στα μανάβικα, εσύ τι κάνεις για τα μωρά σου? Παίρνω, τα αγοράζω, τα σταυρώνω και τα δίνω. Τα σταυρώνω και τα δίνω. Λοιπόν, σε ξένη χώρα το στέλνει και προσέξτε καλά. Θα πας για να κρυφτείς, του λέει, γιατί σε κυνηγάνε. Γιατί δεν μπορούσε να το κρύψει ο Θεός? Δεν μας κάνει τίποτα. Δεν μπορούσε να το κρύψει? Εδώ, λέει, στα Σόδωμα και τα Γόμορα, λέει, πήγανε να τους πιάσουν και ήταν μπροστά και δεν τους βλέπανε. Έριξε, λέει, τύφλα στα μάτια. Εκεί, του λέει, θα πας. Σε αυτή τη γυναίκα που ήταν σε βρώμικα θρησκεία. Σε βρώμικα θρησκεία. Εδώ είναι το άλλο βρώμικο πάλι. Αυτή ήταν η δωράτισσα γυναίκα. Σε κανένα Ισραηλίτη, το προσέχετε, κανένα και καμία Ισραηλίτησα. Δηλαδή, αν έρχονταν σε εμάς, δεν ξέρω, θα έβρισκε και κάποιον, που λέει ο λόγος. Αν δεν έβρισκε, θα πήγαινε σε δωράτη, θα πήγαινε. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που αποστατεί από τον Θεό είναι φοβερά βρώμικος και επιλέγει ο Θεός αυτόν που δεν πιστεύει σε αυτόν, για να δείξει ότι αύριο, δηλαδή μετά από χρόνια από τον Ηλία, δηλαδή άλλα μετά από 800 χρόνια, 900 από τον προφήτη Ηλία, θα έρχονταν ο Χριστός και την πνευματική τροφή την καθαρίτητα την πήρανε οι ιδωλολάτρες, όπως και την πήρανε εμείς, δηλαδή, που οι πρόγονοί μας που ήταν Έλληνες στα ίδωλα,
πιστέψαν στον Χριστό, οι προγονείς μας. Και τώρα εμείς που πήραμε τέτοια παρακαταθήκη από τον ουρανό, τα λέω εμείς, ξεχωρίζω, γιατί εμείς δόξα ο Θεός, λέει να φυλάτε, λέει, την πίστη σας όπως φυλάει το κεφάλι του φίδι. Δόξα ο Θεός, με τη βοήθειά του τη φυλάμε, τη βοήθειά του. Αλλά άλλοι το κεφάλαιον πίστη το έχουν παραδώσει στα... το πουλήσει. Έχουν πουλήσει και συνείδηση και τα πάντα. Χάρη του χρήματος και των αξιωμάτων. Χάρη του χρήματος των αξιωμάτων. Λοιπόν, την έστη λέει σε χείρα στα ιδωλάτρησα. Γιατί δεν βρήκε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στα Ιεροσόλυμα, μία ψυχή φιλόξενη. Μία ψυχή φιλόξενη. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Βεβαίως, λέγει, να το διαβάσω λιγάκι, για το λόγο αυτό, μετά από το κόρακα που τον τάισε, έρχεται η χείρα. Και μπορούσε να δει κανείς τον προφήτη να περιμένει να τον κρίνει η γυναίκα, την κρίση της γυναικός. Μπορούσε να τον κρίνει η γυναίκα, όπως έκανε η Σαμαρίτιδα. Εσύ, του λέει, Ισραηλίτης, σε μια γυναίκα Σαμαρίτισσα έρχεσαι να ζητάς νερό, που είμαστε και εχθροί. Το αντιλαμβάνεστε το πράγμα? Πώς το πει, εσύ από εκεί πέρα Ισραηλίτης, που έχετε το Μωυσή και τα ρέστα, δεν μας δεχόσαστε εσείς τη θρησκεία μας και τα ρέστα και τα άλλα που θα ακούσετε παρακάτω. Λοιπόν, λέει, την ουρανομίκη εκείνη θεία ψυχή, την ουρανομίκη, ουρανομίκη σημαίνει ότι η ψυχή του προφήτη Ηλία είχε τόσο ανάστημα που έπιανε από εδώ και έφτανε στον ουρανό. Το μήκος της ψυχής του προφήτη ήτανε μέχρι τον ουρανό. Ουρανομίκη ψυχή. Ουρανομίκη ψυχή. Λέει, αυτόν τον υπέροχον, λέει, και γενναίον Ηλία, τον βλέπουμε να έρχεται σαν ένας περιπλανόμενος ζητιάνος στην πόρτα της χείρας. Στην πόρτα, ζητιάνος στην πόρτα της χείρας που δεν είχε να φάει. Και το στόμα που είχε κλείσει τον ουρανό, ποιο στόμα έκλεισε τον ουρανό? Του προφήτη Ηλία. Είπε, δεν θα βρέξει 3,5 χρόνια. Το στόμα αυτό του Ηλία το ακούμε να λένε αυτά που λένε οι ζητιάνοι. Οι ζητιάνοι. Τον έκανε ζητιάνο ο Θεός. Ζητιάνο. Στη πάφτωχια χείρα. Δώσε μου ψωμί, της είπε. Δώσε μου ψωμί. Για να μάθεις εσύ ότι τίποτε δεν είναι τόσο κατάλληλο όσο το σπίτι της χείρας. Μη συζητάμε, λέει, παλάτια, ζητάμε καλοπέραση, ζητάμε όλα τα καλά της γης να έχουμε και, λέει, το σπίτι της χείρας ήταν περισσότερο από όλα αυτά προσφυλές και αγαπητό στον προφήτη και στο Θεό επομένως. Γιατί ο Θεός τον έστειλε εκεί, πήγαινε εκεί, του λέει, και πήγε σαν ζητιάνος. Φανταστείτε τώρα, μου θυμίζει λακωνικά την ιστορία εκείνη του γέρου, του Χριστού, της γυναίκας που καθάριζε κάθε χρόνο το σπίτι του Χριστού για να λεσπάει ο Χριστός. Και κάθε χρόνο πήγαινε ένα γεροντάκι γυμνό, πεινασμένο κλπ. Πήγαινε, περιμένω τον Χριστό, έλεγε. Τελικά
πήρε την απάντηση ότι εγώ ήμουνα, αλλά δεν με δέχτηκες. Το γεροντάκι αυτό ήμουν εγώ. Έτσι λοιπόν πήγε περιπλανόμενος ζητιάνος. Δώσε μου ένα κομμάτι ψωμί, πεθαίνω. Αφού πει να ήτανε. Και προσέξτε το καλά. Μπορούσε ο Θεός να το συντηρήσει. Μπορούσε να το συντηρήσει. Πλούσιοι επτόχευσαν. Λοιπόν, πού, στην έρημο, 5.000 ψυχές σε μια δόση, 4.000 ψυχές σε άλλη δόση, 5 άνθρωποι τους ευλόγησε, χορτάσαν όλοι. Μπορούσε να το συντηρήσει μονάχο του στην έρημο. Εκεί θα πας, του είπε. Να ψωμοζητήσεις. Δώσε μου ένα κομμάτι ψωμί και μάλιστα από χείρα πάμπτωχη. Όμως το σπίτι της χείρας, λέει, ήταν απαλλαγμένο, απελευθερωμένο από όλα τα κακά που έχουν τα χρήματα. Τα πλούτη. Τα πλούτη έχουν κακά επάνω τους. Για το είπε ο Κύριος. Κάτι είπε ο Κύριος. Δυσκόλος ή ευκολότερα είναι να περάσει το παλαμάρι στη Βελώνα παρά ένας πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Εκεί τον έστειλε το προφήτη να ψωμοζητήσει. Υπέφερε, επαναλαμβάνω, υπέφερε ο προφήτης από την πείνα, βάπλωσε χέρι να ζητήσει ένα κομμάτι ψωμί, υπέφερε. Και σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, τέτοια είναι, λέει, τα αναστήματα των Αγίων, τέτοιες είναι οι ψυχές των Αγίων, σαν του προφήτη. Πάσχουν τον καιρό της πείνας μαζί με αυτούς που υποφέρουν και δίνουν το μάθημα με τα βαθήματα και όχι με την καλοπέραση. Αυτές είναι οι ψυχές των Αγίων. Ο προφήτης λοιπόν πήγαινε στη χείρα, η οποία επρόκειτο να αποτελέσει έλεγχο και κατήγορο της ουδαϊκής αφιλοξενίας. Τη διάβασα τώρα. Αυτή τον διώξανε, ήταν αφιλόξενη, δεν βρήκε πουθενά ένα ακόμα ψωμί. Και αυτή με, τον τρόπο, με την υποδοχή που του έκανε, ελέγχει τη σκληρότητα των Εβραίων. Εγώ μεν δεν έχω, αλλά δίνω, τι έδωσε η χείρα. Περισσότερο από τη ζωή της. Πάνω από ό,τι εκλεκτό είχε μέσα στο σπίτι της. Θα μπορούσε να του πει, του είπε, έχω, του λέει, αλλά το έχω για μένα, το έχω και για το παιδί μου. Θα το φάμε αυτό και μετά από λίγο θα πεθάνουμε και δύο, και εγώ και το παιδί. Έτσι λέει, θα το φάμε και ύστερον αποθανούμεθα και μετά τέρμα στη ζωή μας. Αλεύρι έχω, λέει, μια χούφτα, αυτή θα κάνω μια λαγάνα και θα σε δώσω σένα να τη φας. Και το παιδί δεν υπολόγισε που μπορούσε να του πει, ξέρεις τι μου κάνεις τώρα που μου το ζητάς. Έχω ένα παιδάκι. Μα να πεθάνει το παιδάκι, δώσω το, να σου δώσω ένα, ναι. Δεν το είπε αυτό. Είπα, πάνω από τις δυνάμεις της στραγγάλισε τη στοργή τη μητρική να ταΐσει τον ξένο. Εδώ ελεγχόμαστε πέρα για πέρα. Να ταΐσει τον ξένο. Πήγαινε προς τη χείρα διδάσκοντας ότι την τιμωρία της πείνας, με αυτόν τον τρόπο Ηλίας που πήγε στη χείρα δίδασκε ότι την τιμωρία της πείνας δίκαια την υπομένουν οι Ιουδαίοι, γιατί ήταν όλοι άσπλαχνοι. Μια ματιά και σήμερα δεν βλέπουμε τον Άρωνε με τίποτα. Είμαστε άκαρδοι, άσπλαχνοι, σκληροί. Έτσι είναι. Πώς θα το κάνουμε. Και έφυγε, λέει, μήπως αποδράσει ο Κύριος και από εμάς. Μήπως πει εσείς
όπως είπε και στους Εβραίους, τες χίλες μετιμά ο λαός ούτως, με τα χίλια μετιμάει, με την καρδιά όχι. Διότι όταν πρόκειται να τιμωρήσει ο Θεός, όταν πρόκειται να τιμωρήσει ο Θεός, δεν τιμωρεί όπως τυχαία, ούτε αρκείται μόνο στην απόφαση της κρίσεώς του, δεν λέει αρκείται μόνο στη δική του απόφαση, αλλά ζητά και την απόφαση δική σου, τη δική του αλλουνού. Το είπαμε και προηγουμένως. Εσύ θα πεις προηγουμένως με το στόμα σου το ίδιο και με το μυαλό σου, εκεί που φτάσαμε μας περιμένει το μπουμ. Τελείωσε. Έτσι. Γι' αυτό το είπαμε και προηγουμένως. Τελείωσε. Επειδή ήταν μεγάλη, λέει, η συμφορά που έπεσε στα Σόδωμα και τα Γόμαρα, για να μην κατηγορείς, λέει, το Θεό που επέτρεψε αυτή τη συμφορά, αλλά να τους καταδικάζεις και εσύ για το κακό που κάνανε. Γι' αυτό ο Θεός τα δημοσιεύει. Τα δημοσιεύει. Ακούστε να δείτε. Είναι γεγονός ότι επιβεβαιώνεται σε κάθε εποχή και σε κάθε γενιά αυτό που είπε ο Κύριος. Ότι οι άρχοντες των εθνών, αυτοί που βασιλεύουν πάνω στη γη, κατακυριεύουσιν αυτόν, καταδυναστεύουν αυτούς. Η λέξη καταδυναστεύω σημαίνει κατατυρανάω. Καταδυναστεύω. Οι άρχοντες των εθνών. Διαλέγεις τον άρχοντά σου με τις εκλογές για να σε καταδυναστεύσει. Θυμηθείτε, θυμηθείτε το, το φωνάζει η Γραφή. Έλα, του λέγει, αφού του έδειξε όλα τα βασιλιά της γης του Χριστού, ο πειρασμός που τον πείραζε, του λέει, έλα, του λέει, δικά σου θα σα δώσω να τα κυβερνήσει όλα, όλους τους λαούς της γης, τα βασίλεια. Προσκύνησέ με. Δεν προσκυνάς, δεν παίρνεις βασίλειο. Τελείωσε. Προσκυνάς για να πάρεις το διάβολο, για να πάρεις βασίλειο. Γι' αυτό, αφού το διάβολο προσκυνάς, καταδυναστεύεις. Ο διάβολος δεν θέλει να εσύ να ζεις ειρηνικά, θέλει να σε καταδυναστεύει ο άρχοντας. Δεν χαίρεται με την καλοπέραση των ανθρώπων ο διάβολος. Χαίρεται με την κακοπέραση. Λοιπόν, δύο ερωτηματικά. Αν ο προφήτης είχε προκαλέσει την πείνα γιατί του είχαν κάνει κάποιο κακό, θα κακίζαμε τον προφήτη. Θα λέγαμε ότι είναι φθονερός. Κακό του κάνανε, κακό πάει να κάνει. Αν όμως ο προφήτης πάσχιζε να επαναφέρει ένα λαό από την αποστασία του κάτω από το θέλημα του Θεού, τότε και υποφέρει μαζί με το λαό, προσέξτε το καλό αυτό, πάσχιζε ο προφήτης να επαναφέρει, να ξαναγυρίσει πίσω το λαό στην πάτρια θρησκεία που την είχε πουλήσει. Και επειδή δεν το κατάφερε, από υπερβολική αγάπη, από υπερβολικό ζήλο, γιατί του και εγώ του σαν τα εντόστια, με μάση η καρδία μου, λέει, βγάζει αίμα η καρδιά μου όταν βλέπω να αποστατούν, να φεύγουν από το θέλημα του Θεού. Τώρα λοιπόν που θα έπρεπε ο Θεός να τον έχει σαν κόρη οφθαλμού, να μην υποφέρει, τον αφήνει και υποφέρει.
Για ποιο λόγο το ξαναλέω μια φορά. Ο προφήτης δεν θα αισθανόταν καλά αν δεν υπέφερε, αν δεν πονούσε για το θέλημα του Θεού. Έπρεπε να πονάει, να καίγεται εσωτερικά, να πεινάει όπως πεινά και να διψάει όπως διψούσε. Λέει, τον ζηλωτήν Ηλίαν, λέει ένα τροπάριο, ότι ο Ηλίας ήταν ζηλωτής. Δηλαδή, καιγότανε από αγάπη για το θέλημα του Θεού. Και φλεγότανε κυριολεκτικά όταν έβλεπε να μην πιστεύουν στο Θεό οι Ισραηλίτες. Ήταν ζηλωτής ο Ηλίας. Γι' αυτό το λόγο, αδυνατούσε να δώσει η γη τροφή. Αδυνατούσε. Μα εσύ να είσαι παραβάτης με όλη την ξεσηποσιά σου και ζητάς να σου δώσει καρπό η γη που είναι υπάκουη με το παραπάνω στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι δυνατόν. Κάπου αναφέρεται στη γραφή μέσα, δεν θυμάμαι που ακριβώς, ότι και οι πέτρες θα φωνάξουν μην αφήνεις το θέλημα του Θεού, εμείς θα σε εκδικηθούμε. Οι πέτρες, να τσουνάμια, πέτρες ήταν. Βέβαια, και σεισμοί που γίνονται, πέτρες ήτανε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, όταν εσύ είσαι αντάρτης προς το Θεό, δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να υποβάλεις την φύση ολόκληρη, την κτήση ολόκληρη, σε ένα βογγητό που την κάνεις να τρίζει. Εσύ τι κάνεις να τρίζει? Και κάποια στιγμή σου επιτίθεται η άψυχη κτήση και σε εκδικείται αυτή, γιατί το κτίστη της, το δημιουργό της, δεν τον ασπάζεσαι. Όχι μόνο δεν ασπάζεσαι, αλλά και του λες φύγε και το βλαστημάς, δεν σε θέλω. Δεν σε θέλω. Επειδή, προσέξτε και κάτι ακόμα, τον άφησε να πεινάει τον προφήτη και για ένα άλλο λόγο, για να δει και να καταλάβει ο προφήτης ότι είναι άνθρωπος και αυτός. Γιατί τι συμβαίνει? Όλοι οι άνθρωποι, αν επιτύχουν κάποιο κατόρθωμα, υψώνουν το ανάστημά τους. Υψώνουν όλοι οι άνθρωποι, υψώνουν το ανάστημά τους. Σου λέει, κοίταξε τι έκανα. Και ο προφήτης λέει, ξέχωρα από προφήτης ήταν και άνθρωπος. Ήταν και αυτό. Και τον άφησε να πεινάει για να σκύψει το κεφάλι του κάτω και να λέει, πεινάω και πονάω, Κύριε μου έλα εδώ, μη με αφήνεις. Λέει Απόστολος Παύλος, και στον Απόστολο Παύλο το ίδιο έκανε. Έκανε του κόσμου τα θαύματα. Του είχε μια πληγή τόση μεγάλη. Κάνε με καλά. Στην αρχή λέει αυτό. Μα γιατί Άγιε Παύλε να μην σε κάνει καλά ο Θεός που τον διακονείς τόσο πολύ, τόσα θαύματα κάνεις στην οικουμένη που περνάς και εσένα σ' αφήνει να υποφέρεις, ή να μην υπεραίρομαι για να μην υψώνω το κεφάλι ψηλά. Αρχή αυτό που σου πει, να μην είπες παραπάνω. Ναι, γι' αυτό το λόγο και τον Ηλία τον έκανε να συμπάσχει με το λαό. Να συμπάσχει μαζί με το λαό. Κάνω μία μικρή παρατήρηση και τελειώνω. Ποια είναι η παρατήρηση? Δεν υπάρχει περίπτωση
να είναι παραβάτης ο άνθρωπος. Μάλιστα του αιωνίου Λόγου του Θεού και να μην αυτοπληρώνεται. Ο αδερφότερος Ιάκωβος, ο αδερφός του Κυρίου, παιδί του Ιωσήφ, ναι, λέει ότι δεν βλέπετε, δεν καταλαβαίνετε. Κάπου ψηλά μαζί με τα 9 τάγματα ήταν κι άλλο ένα. Τώρα αυτό το άλλο ένα είναι μαύρο και απέσιο, τιμωρήθηκε και δεν το λυπήθηκε, δεν λυπήθηκε ο Θεός. Και κάθε αποστάτη και κάθε επαναστάτη στο θέλημά του τον αφήνει να τιμωρηθεί. Γιατί? Γιατί μέσα η κάθε παράβαση και κάθε παρακοή κρύβει και μία δικαιολογημένη αυτοκαταδίκη, αυτοκαταστροφή. Θα το περάσουμε. Τελείωσα. Οι χείρες να μας φωτίζουν από εκεί που είναι ψηλά. Φαίνεται είναι και οι δύο σωσμένες. Ο προφήτης Ηλίας που έπασχε μαζί με το λαό του μας λέει οι εποχές μπορεί να είναι άλλες. Τα δεδομένα είναι τα ίδια. Τα ίδια για παράδειγμα. Προσέξτε να μην φάτε το κεφάλι σας. Εγώ σας δίνω το φως και εσείς πάτε στο σκοτάδι. Ας εγκαλιάσουμε το φως και ας πάμε μαζί του. Πες κάτι βασιλάκια μας. Τι να πω. Απάνω σε αυτά τα γεγονότα πράγματα. Δηλαδή, κάτι στο θέμα που... Ο Φαραώ πήγε να ελευθερώσει ο Μωυσής τους. Τόσα θαύματα τους κάνει, δεν σκλίνε την καρδιά του Φαραώ, γι' αυτό δεν τους απελευθέρωνε. Και στο τέλος, για να καταστρέψει το εκλεκτό στρατό του Φαραώ, πήγε να τους γυρίσει πίσω. Δεν υπέθεσε ότι θα κλείσει πάλι η θάλασσα. Υπογράφουμε καταδίκη μόνος. Ακριβώς. Υπογράφουμε την καταδίκη μόνοι μας. Και έτσι εξαφανίστηκε. Μόνοι μας την καταδίκη. Και το άλλο, σε εμάς εδώ. Ναι. Είδες πώς τα έχουν μετανομάσει. Έτακτα καιρικά φαινόμενα. Εγώ ήμουν ναι, ναι. Μικρός, λέγανε θεομηνία. Ναι, ναι, ναι. Μα τώρα είναι μαλακό αυτό. Τώρα είναι αριστοκρατία. Το θεωρούν ευγενικό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είδες, ό,τι κάνει ο άνθρωπος το προσκυνάνε, τώρα. Βεβαίως, Βαβέλ. Ναι. Βαβέλ. Συνεπώς. Συνεπώς. Για πάνω το χειρό. Και από την άλλη μεριά λέμε, εκεί που έχουμε φτάσει, όλα να τα περιμένουμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν. Και όχι, εκεί που έχουν φτάσει, όχι έχουμε φτάσει, τον εαυτό το βγάζει έξω. Ναι, αυτό το βγάζει έξω. Τώρα, γιατί όλα αυτά ο άνθρωπος. Ιωσήφ. Ας κρίνει τον εαυτό του κάθε άνθρωπος. Εγώ θα... Κάνουν αυτοκριτική, άμα κάνουν, θα βρούμε γιατί οι άλλοι λένε τα χειρότερα για μας. Εσύ, δηλαδή, άμα δεν πας καλά, τι φταίει. Εσένα ρωτάω, πες το. Το μυαλό μου φταίει. Όχι, το μυαλό σου. Πώς το είπες. Άμα δεν πας καλά. Άμα δεν πω καλά. Ναι, τι φταίει. Τι φταίει. Ναι. Οι αμαρτίες που έχω κάνει. Γιατί. Γιατί. Γιατί έτσι θέλεις. Έφυγα από το Θεό. Έτσι θέλεις. Ναι. Ένα θέλω χρειάζεται. Ένα θέλω χρειάζεται και λίγη προσπάθεια. Λίγη προσπάθεια. Μην κοροϊδευόμαστε. Όλες οι αρρώστιες που έχουμε έχουν υπερδεί τον πόη μας οι αμαρτίες μας. Ω. Συνεπώς. Από το καταλαβαίνουμε λιγάκι. Λοιπόν, πες μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Και την άλλη Δευτέρα. Άγιος ο Θεός. Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε λοιπόν, που έχεις ουρανίσεις, αγιαστεί το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, και γίνεται το θέλημά σου, όσο στον ουρανό και τη γη, τον άρτον ημών των επίουσιων, δώσε και εις σήμερα, κάθε στιγμή το αφλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς και τον ημών, αλλά εμείς ημάς και τον του πονηρού.
διευκόντων, Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ευχαριστούμε σώσου ημάς. Αμήν. Τι ώρα μας καλεί. Κύριε, άλλη λεφτά είναι. Έχουμε.